Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα φίλες μου το μπλουζάκι που είδατε το πλέκο με το νήμα που μου έκανε δώρο η Χρύσα από το κατάστημα του Αγρινίου Κατσένης πρώην Σοφρονίου. Έχει μια πολύ ωραία σελίδα στο Facebook. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί τους και να σας εξυπηρετήσουν στο έπακρο με μηνύματα, με φωτογραφίες, με ό,τι θέλετε. Το νήμα αυτό είναι 100% βαμβακερό, το οποίο σημαίνει άριστη ποιότητα, πλένεται. Εγώ προσωπικά όταν η ετικέτα έχει πλύσιμο στο χέρι μπορώ να το πλύνω και στο πλυντήριο στους 30 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, το νήμα αυτό πλέκεται με βελονάκι νούμερο 4 και είναι κούκλες των 50 γραμμαρίων που μας δίνουν περίπου 105 μέτρα. Πολύ καλή λοιπόν η ποιότητά του, το ευχαριστήθηκα στο χέρι μου. Ένα υπέροχο μοβ χρώμα, πάντα στο βίντεο φαίνονται λίγο διαφορετικά τα χρώματα. Έχει και μια πολύ ωραία γυαλάδα μέσα, η γυαλάδα που βλέπετε είναι του νήματος. Παρ' όλα αυτά, για να μου είναι πιο εύκολο στο βίντεο να πλέκω, να το πλέκω στο βίντεο, να μου κλειστράει πιο εύκολα, επειδή το χέρι μου έχει συνηθίσει να πλέκει με μεγάλα βελονάκια, εγώ το νήμα το έβαλα διπλό και πλέκω με βελονάκι νούμερο 6, όμως θα σας πω αναλυτικά τα μεγέθη, ώστε να πλέξετε με ό,τι, ώστε να το πλέκετε και με μονό νήμα και με το ανάλογο βελονάκι. Η αρχική αλυσίδα που έκανα και γύρισα πίσω κάνοντας την πίσω θηλιά που μου δίνει πάντα αυτό το αποτέλεσμα, απλά ποδαράκια, έχει μήκος 70 εκατοστά. Αυτά τα 70 εκατοστά είναι για τον μέγεθος extra large και αφορούν κάτω από το στήθος μας την περίμετρο. Τη μισή μας περίμετρο. Μέτρησα δηλαδή κάτω από τη μασχάλη μέχρι την άλλη μασχάλη από κάτω από το στήθος και έκανα την αρχική μου αλυσίδα. Το σχέδιό μας έχει πολλαπλάσιο των 8 πόντων συν 4 πόντους στο τέλος. Όμως, αφού κάνω και την πρώτη σειρά, θα σας πω για διαφορετικά μεγέθη, πώς να υπολογίσετε ακριβώς το πόσες αλυσίδες να βάλετε, το πολλαπλάσιο. Και θα είναι η επιλογή δική σας τι θα κάνετε. Εγώ λοιπόν έχω ξεκινήσει με 80 που είναι πολλαπλάσιο του 8 συν 4 ποδαράκια, συν 4 αλυσίδες στο τέλος. Πάντα όταν κάνω την αρχική μου αλυσίδα κάνω λίγα παραπάνω, όντως μου περίσεψε ένα το οποίο είναι αυτό που θα ξυλώσω. Προτιμώ να ξυλώνω παρά να μην με φτάνει. Κάνω την αρχική μου αλυσίδα πάντα, μετράω, αλλά για να είμαι σίγουρη προσθέτω κανένα δύο αλυσιδίτσες και όταν γυρίζω πίσω, μετρώντας τα ποδαράκια μου, βλέπω αν είμαι σωστή ή όχι. Εάν κάνετε την αρχική σας αλυσίδα και είσαστε σίγουροι για το πολλαπλάσιο, δεν χρειάζεται να μετράτε στη δεύτερη σειρά. Ξύλωσα τον πόντο μου και είμαι ok. Πάμε λοιπόν, αφού κάναμε την πρώτη σειρά με τα ποδαράκια, κάνω μια αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και κάνω μια σειρά με άριχτα. Είμαι από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου θεωρητικά, εγώ θέλω να γυρίσω από εδώ. Θέλω να γυρίσω και να έχω την καλή πλευρά για να ξεκινήσω το σχέδιό μου. Η καλή πλευρά είναι όταν το νήμα μας είναι αριστερά και φαίνεται και πολύ καθαρά αυτή η όμορφη κοτσίδα εδώ από κάτω. Αφού ολοκλήρωσα τη σειρά μου με τα άριχτα, μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και είμαι από την καλή πλευρά του πλεκτού μου που θα ξεκινήσω να κάνω τα κοχύλια. Ο πρώτος πόντος μου είναι ποδαράκι. Παίρνω νήμα και αφήνω 3 πόντους καινούς
τρία άριχτα κενά και στο τέταρτο μπαίνω και κάνω τρία ποδαράκια μαζί, ένα, δύο, τρία, μία λυσίδα στον αέρα και άλλα τρία ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Παίρνω νήμα και αφήνω 7 άριχτα κενά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και στο 8 μπαίνω και κάνω ακριβώς το ίδιο κοχύλι. Μία λυσίδα στον αέρα και κάνω 3 ποδαράκια. Παίρνω νήμα και αφήνω 7 πόντους κενούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και στον 8 μπαίνω και κάνω ένα νέο κοχύλι. Μία λυσίδα στον αέρα, 3 ποδαράκια. Αυτό που βλέπετε να γίνεται εδώ, να μαζεύει έτσι, μη σας ανησυχεί, γιατί στην επόμενη σειρά που θα πλέξω εδώ μέσα πόντο, θα στρώσει. Μη σας ανησυχεί καθόλου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, στο 8 άριχτο, μπαίνω και κάνω το νέο μου κοχύλι. Θα κάνω κοχύλια μέχρι να φτάσω στο τέλος και να τα πούμε εδώ. Έχω φτάσει στο τέλος που έχω 5 πόντους, 1, 2, 3, 4, 5. Αφήνω 4 κενά όπως όταν ξεκίνησα και στο τελευταίο μου πόντο κάνω ένα ποδαράκι. Πολλαπλάσιο του 8 συν 1 λοιπόν. Και αυτό το πολλαπλάσιο εμένα μου βγάλε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 σελ. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε και τις επόμενες δύο σειρές που έχει επανάληψη αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο μας αποτελείται από τρεις σειρές. Και μόλις ολοκληρώσω την επανάληψη θα σας εξηγήσω για τα μεγέθη. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω, κάνω ένα άριχτο εδώ σε αυτό τον πρώτο πόντο και μία, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στον αέρα και πάω και μπαίνω στο άριχτο που έκανα στο κέντρο του σελ του κοχυλιού μου. 2, 3, 4, 5 και μπαίνω ανάμεσα στα δύο κοχύλια. 1, 2, 3, 4, 5 και μπαίνω στην κορυφή του κοχυλιού μου. 1, 2, 3, 4, 5 πάω και μπαίνω ανάμεσα στα κοχύλια μου. 1, 2, 3, 4, 5 πάω και μπαίνω στην κορυφή του κοχυλιού. Έτσι θα συνεχίσω μέχρι το τέλος της σειράς. Μπήκα τελευταία φορά στο τελευταίο κοχύλι, στην κορυφή του και 5, 1, 2, 3, 4, 5 για να κάνω άριχτο στον πρώτο μου πόντο. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, γυρίζω και αυτή θα είναι η τρίτη μας σειρά.
Μπαίνω στην, μετά από 4 άριχτα για την αρχή μου, πάω και μπαίνω στην καμπύλη που ξεκίνησα, που έχω από κάτω. 1, 2, 3 άριχτα από εδώ και πέρα και μπαίνω σε κάθε καμπύλη. 1, 2, 3 άριχτα και μπαίνω σε κάθε καμπύλη. 1, 2, 3 άριχτα στην επόμενη καμπύλη. 1, 2, 3 στην επόμενη καμπύλη. Αυτές οι τρεις σειρές, 1, 2, 3, επαναλαμβάνονται για όλη μας την μπλούζα. Να σας πω τώρα για το μέγεθος, πριν συνεχίσω, γιατί εγώ θα το χωρίσω τώρα, εδώ δεν θα φτάσω μέχρι το τέλος. Για το δικό μου μέγεθος, που είναι το extra large, σας είπα ότι έριξα πολλαπλάσιο των 8-1. Εγώ χρειαζόμουν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 σελ. Άρα έριξα 10 που είναι τα σελ επί 8, 80 και 1 στο τέλος 81 πόντους. Και έχω αυτά τα εκατοστά που σας είπα. Οι φίλες που θα πλέξουν με μόνο το νήμα τους, που είναι πιο λεπτό και θα είναι με βελονάκι νούμερο 4. Εάν φοράτε νούμερο μικρότερο από μένα, medium, large, λογικά πάλι τους ίδιους πόντους θα βάλετε. Γιατί εγώ με διπλό νήμα και βελονάκι νούμερο 6, με αυτούς τους πόντους έχω extra large. Με λεπτότερο, με μονό νήμα και μικρότερο βελονάκι, το μέγεθος θα κατέβαινε και θα πήγαινε στο medium large. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, μετράτε, κάνετε μια αρχική αλυσίδα μετρώντας 8, 8, 8, 8 μέχρι να καλύπτει από μασχάλη σε μασχάλη κάτω από το στήθος σας. Όταν βρείτε αυτή την αλυσίδα, σταματάτε και προσθέτετε και ένα πόντο που χρειαζόμαστε για το πολλαπλάσιο. Όμως, εγώ προσπάθησα να έχω αριθμό σελ που να χωρίζεται ακριβώς δια 2. Γιατί, σε αυτό το σημείο θα χωρίσω στη μέση του πλεκτόμου 1, 2, 3, 4, 5 σελ. Εδώ είναι το κέντρο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε κοχύλια και από εδώ. Αν στα 80 άριχτα στην αρχική σας αλυσίδα, εσείς θέλετε άλλο λίγο και προσθέσετε άλλα 8 μόνο, θα έχετε εδώ μονό αριθμό κοχυλιών. Οπότε, ή αναγκαστικά θα αφήσετε ένα ολόκληρο κοχύλι στη μέση κενό, οπότε θα σας κάνει μεγαλύτερο άνοιγμα στο λαιμό, στο V, ή θα προσπαθήσετε να κάνετε, να προσθέσετε 16 πόντους ή να αφαιρέσετε 16 πόντους για να μοιραστεί ακριβώς στη μέση το πλεκτό και να μην έχουμε τόσο μεγάλο κενό, αλλά να έχουμε αυτό που θα δείτε σε μένα. Να σας τα εξήγησα όσο πιο αναλυτικά μπορούσα. Είναι μια πανεύκολη πλέξη, απλά θέλω να σας εξηγήσω καλά τα πολλαπλασιά της. Θέλω να σας εξηγήσω καλά το τι θα γίνει για να κρίνετε κι εσείς για το δικό σας μέγεθος. Και κάτι τελευταίο που δεν σας είπα, το ξέχασα, είναι ότι αυτό εδώ το κομμάτι που έχω πλέξει, η αρχική μου με τα ποδαράκια και τα άριχτα, είναι η λωρίδα που θα μπει ακριβώς κάτω από το στήθος. Το πλεκτό μου χωρίζεται στα 2. Ακριβώς κάτω από το στήθος ξεκινάει για να δώσω το πάνω μέρος και από εδώ και κάτω θα το πλέξω αντίθετα. Όταν τελειώσω με τα 2 μπροστινά μου και τα 2 πίσω, θα γυρίσω. Θα γυρίσω και θα ξεκινήσω από αυτή την πλευρά που είμαι τώρα να πλέκω πάλι τα σελ. Επίσης, αν δεν θέλετε να το κάνετε τρυπητό από εκεί και κάτω, μπορείτε να κάνετε σκέτα ποδαράκια και να γίνει μια ωραία μπλούζα κάτω με ποδαράκια και πάνω το μπούστο όλο να είναι έτσι. Θα το δούμε στην πορεία όμως αυτό. Πάμε τώρα. Έχω βρει το σημάδι μου που είναι το κέντρο του πλεκτού μου. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω να κάνω τα 3 άριχτα και να μπαίνω στην καμπύλη μέχρι πριν το σημάδι.
23, είμαι στο σημάδι μου, άρα θα μπω εδώ και σταματώ εδώ. Από αυτό το σημείο και πάνω χωρίζω το πλεκτό μου στα δύο μπροστινά. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, γυρίζω και εδώ δώστε προσοχή. Πώς ξεκινάμε? Κατευθείαν στην πρώτη αυτή σειρά, στο πρώτο μου κενό, θα μπω και θα κάνω μισό σελ, δηλαδή τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία. Παίρνω νήμα, αφήνω μία σειρά από τρία άριχτα, ένα κενό, και πάω στο επόμενο και κάνω ένα ολόκληρο κοχύλι. Μία αλυσίδα στον αέρα και άλλα τρία ποδαράκια στο ίδιο αυτό κενό. Αυτή η αλυσίδα εδώ και το μισό κοχύλι είναι αυτό που μου δίνουν το γλυκό άνοιγμα στο βε. Συνεχίζω αφήνοντας ένα κενό, πηγαίνοντας στο επόμενο και κάνοντας κοχύλι. Στο πρώτο τελευταίο μου κάνω ολόκληρο κοχύλι. Και έφτασα στο τέλος, όπου σε αυτή εδώ την καμάρα μπαίνω στο δεύτερο πόντο ή σε ολόκληρο το κενό αν θέλετε, και έτσι μπορείτε να το κάνετε και να πατήσετε στον πόντο σας, και κάνω δύο ποδαράκια. Ολοκλήρωσα και αυτή τη σειρά. Μία, δύο, 3, 4, 5 αλυσίδες, γυρίζω και μπαίνω κατευθείαν πριν το κοχύλι μου, στην ένωση με το υποτίθεται μισό κοχύλι. 1, 2, 3, 4, 5, μπαίνω στην κορυφή από το κοχύλι μου. 1, 2, 3, 4, 5, ανάμεσα στα κοχύλια, ό,τι έκανα στην σειρά, στη δεύτερη σειρά του σχεδίου που σας έδειξα. Μπαίνω στο τελευταίο, στην τελευταία ένωση των δύο κοχυλιών αυτών και 1, 2, παίρνω νήμα και εδώ κάνω ποδαράκι. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω το γλυκό μου άνοιγμα στο V.
μία λυσίδα, γυρίζω. Εδώ ακριβώς στην κορυφή, στον πρώτο πόντο, κάνω άριχτο και ξεκινάω. 1, 2, 3, πάω και μπαίνω στην καμπύλη την πρώτη. 1, 2, 3, στην καμπύλη. 1, 2, 3, στην καμπύλη. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ένα, δύο, τρία και άριχτο εδώ στην καμπύλη που έκανα στην προηγούμενη σειρά. Πάει και αυτή η σειρά. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Θα κάνουμε μαζί όλο το ένα μπροστινό και θα κάνετε ακριβώς το ίδιο και στην άλλη πλευρά εσείς. Μισό κοχυλάκι, εδώ, στον πρώτο μου πόντο. 2, 3. Παίρνω νήμα και αφήνω το πρώτο μου κενό και πάω στο επόμενο. Και κάνω κανονικά το κοχύλι μου. Αφήνω ένα κενό, πάω στο επόμενο. Έχω φτάσει στο τελευταίο μου κενό που δεν θα κάνω τίποτα, απλά θα πάρω νήμα και θα μπω στο άριχτο για να κάνω ένα ποδαράκι. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζω και τραβάω ολοξά το δέ μου. Μία λυσίδα στον αέρα. Γυρίζω άριχτο στον πρώτο μου, στον πότο μου αυτό, τον πρώτο, και ξεκινάω τα απλά αλυσιδάκια για να κάνω καμπύλες. 3, 4, 5, μπαίνω κανονικά στην κορυφή του σελ. 1, 2, 3, 4, 5, ανάμεσα στα σελ. Μέχρι το τέλος της σειράς. Στο τελευταίο κενό που έχω και για το τελείωμα της σειράς κάνω μόνο 4. Κλείνω με άριχτο στην κορυφή του πρώτου πόντου. Τρεις αλυσίδες. Γυρίζω. Και μπαίνω στην πρώτη μου καμάρα. Τρεις αλυσίδες. Και μπαίνω στην πρώτη μου καμάρα.
Έχω φτάσει στο τέλος της σειράς, τρεις αλυσίδες, μπαίνω στην καμάρα και για να μην το σταματήσω έτσι άσχημα αυτό, μπαίνω, παίρνω νήμα και μπαίνω στο μπόντο μου, στο άριχτο της από κάτω σειράς και κάνω ποδαράκι για να συνεχίσει να έρχεται όμορφα επάνω. Να δείτε πόσο ωραία ανοίγει έτσι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, γυρίζω και εδώ δώστε λίγο προσοχή, δεν θα κάνω ολοκροκοχύλι πάλι, θα μπω στο κενό μου αυτό, επειδή όμως εγώ θέλω να συνεχίσω το κλείσιμο, θα κάνω ένα ποδαράκι μόνο, μία αλυσίδα και το υπόλοιπο κοχύλι. Έχω φάει δηλαδή ένα κομμάτι από το κοχύλι μου. Παίρνω νήμα, αφήνω ένα κενό, μπαίνω στο επόμενο. Και έφτασα, αφήνω ένα κενό και έφτασα εδώ στην τελευταία μου καμπύλη που θα κάνω πάλι το σπασμένο μου κοχύλι. Πάμε μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω, άριχτο στον πρώτο πόντο αυτόν και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, επειδή είναι σπασμένο το κοχύλι τρώω και από εδώ ένα πόντο. Και πάω και μπαίνω στο κενό μου. 1, 2, 3, 4, 5 και συνεχίζω κανονικά. 1, 2, 3, 4, 5 στο κενό μου. 1, 2, 3, 4, 5. Το τελευταίο μου πεντάρι πάει και πατάει στο κενό και για να συνεχίσω το γλυκό μου κλείσιμο, ένα άριχτο λοκιόλο και εδώ μέσα, εδώ πάνω σε αυτό το κενό, τον πόντο, στον πρώτο μου πόντο κάνω ποδαράκι. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Είμαι από την εσωτερική πλευρά που πάντα κάτι τρώω εδώ πέρα για να μου γίνει γλυκό, οπότε κάνω δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και μπαίνω στην πρώτη μου καμάρα. Μία, δύο, τρεις, στην επόμενη καμάρα. Μία, δύο. 2, 3 στην επόμενη καμάρα.
Έφτασα στο τέλος. 2, 3. Μπαίνω στο τελευταίο μου κενό για να μου γίνει ίσιο το πλαϊνό, μία αλυσίδα και το ποδαράκι μου. Μέχρι τώρα δημιουργούσαμε το μεγάλο μας V. Τώρα εδώ, τώρα από αυτό το σημείο θέλω να κόψω και για τη μασχάλη μου. Οπότε έχω κάνει μία αλυσίδα που γύρισα, 2, 3, 4, 5, και αφήνω αυτό το κενό και πάω στο επόμενο για να κάνω το κοχύλι μου. Έφτασα στο τελευταίο που θα κάνω πάλι ένα σπασμένο κοχύλι. 1, 2, 3. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις αλυσίδες. Γυρίζω και μπαίνω στο πρώτο μου κενό. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες στην κορυφή από το κοχύλι. Έχω φτάσει στο σημείο της μασχάλης που θέλω να κάνω το κόψιμό μου, οπότε μετά την τελευταία κορυφή κοχυλιού που μπήκα, παίρνω νήμα, κάνω 2 αλυσίδες, παίρνω νήμα και πάω και μπαίνω εδώ και κάνω ένα ποδαράκι. Με αυτόν τον τρόπο και τη μασχάλη μου γλυκά γλυκά κόβω. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Μπαίνω και κάνω άριχτο στον πρώτο μου πόντο και φεύγω με τα τριάραγια. Μπήκα στο τελευταίο και πάμε για το τελευταίο μας. 1, 2, 3. Μπαίνω σε αυτό το κενό της καμάρας και κάνω άριχτο.
Καλά μέχρι εδώ. Συνεχίζει το τεράστιο βε που έχουμε, γιατί είπαμε ότι πάει κάτω από το στήθος αυτό. Και εδώ είναι το σημείο που αρχίζουμε και κόβουμε γλυκά-γλυκά για τη μασχάλη μας. Και πάμε για την επόμενη σειρά. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες στον αέρα, γυρίζω. Παίρνω νήμα και μπαίνω στο επόμενο κενό μου για να κάνω το κοχύλι. Μία αλυσίδα στον αέρα. Παίρνω νήμα, αφήνω ένα κενό, πάω στο επόμενο. Αφήνω ένα κενό. Έχω κάνει ήδη δύο κοχύλια. Έφτασα στο τελευταίο μου κενό που θα κάνω ένα σπασμένο κοχύλι για την πλευρά της μασχάλης μου και θέλω να κάνω μείωση γλυκά-γλυκά. Τρία. Μία αλυσίδα στον αέρα και μπαίνω στον πόντο μου τον πρώτο και κάνω ποδαράκι και έχω κάνει ένα σπασμένο κοχύλι. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Άριχτο στον πρώτο μου πόντο και 1, 2, 3, 4, 5, πάω και μπαίνω στο πρώτο μου κενό. 1, 2, 3, 4, 5, στο πρώτο μου κενό. Στην καμπύλη μου. Μία, δύο αλυσίδες, γυρίζω και κάνω τη σειρά που ισιώνω τις καμάρες μου. Μπαίνω στην καμπύλη, άριχτο. Ένα, δύο, τρία. Στην καμπύλη άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα στο τέλος μου, παίρνω νήμα και στο άριχτο κάνω ποδαράκι. Από εδώ και πέρα, στην πλευρά της μασχάλης, δεν κόβω άλλο. Έκανα το γλυκό μου κόψιμο. Πάμε. Λίγες σειρές μας έχουν μείνει ακόμα. 1, 2, 3. Γυρίζω. Παίρνω νήμα και μέσα σε αυτό το άριχτο κάνω ένα σπασμένο κοχύλι. 1, 2, 3. Παίρνω νήμα, αφήνω ένα κενό και πάω στο επόμενο για να κάνω κανονικά το κοχύλι μου. Έφτασα στο τελευταίο που θα κάνω πάλι σπασμένο κοχύλι. 1, 2,
3, μία αλυσίδα, ένα κομματάκι ακόμα από το κοχύλι μου, παίρνω νήμα και κάνω ένα ποδαράκι εδώ στον πρώτο μου πόντο. Βλέπετε, όταν σπάω τα κοχύλια μου πόσο γλυκά μαζεύει. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Άριχτο. Και άριχτο και πάμε. Δύο αλυσίδες. Και πάμε και μπαίνουμε στο κενό που έχει το σπασμένο κοχύλι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, ανάμεσα στα δύο κοχύλια. Και μπαίνω στην κορυφή από το σπασμένο κοχύλι, από τον πρώτο πόντο. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες. Γυρίζω. Μπαίνω μέσα στην καμάρα και φεύγω με τρεις. Μία, δύο, τρεις. Μία, δύο, τρεις. Μία, δύο, τρεις. Έφτασα στο τέλος που θα κάνω δύο και άριχτο. Που θα κάνω δύο και θα μπω στο άριχτό μου να κάνω ένα άριχτο. Κοχύλια σπασμένα, τρεις αλυσίδες στον αέρα και γυρίζω. Τρεις αλυσίδες και μπαίνω σε αυτό το κενό να κάνω το υπόλοιπο σπασμένο κοχύλι. Ένα, δύο, τρία. Κενό, το επόμενο κοχύλι. Έφτασα σε σημείο από τις μειώσεις να έχω μόνο ένα ολόκληρο κοχύλι. Στο τέλος, εδώ στην καμπύλη, σπασμένο. Αλυσίδα και ένα κομματάκι ακόμα. Σπασμένο στην αρχή, σπασμένο στο τέλος, ένα ολόκληρο στη μέση. Άριχτο εδώ στον πρώτο μου πόντο. Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, πάμε στο κενό. Στο κενό. Και έφτασα στο V που θέλω 1, 2, 3, 4, 5. Θα μπω σε αυτό το κενό. Άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω, κάνω άλλες δύο. Και πάω και μπαίνω στην καμάρα μου. Ένα, δύο, τρία, στην καμάρα. Ένα, δύο, τρία, στην καμάρα μου. Ένα, δύο,
3 στην καμάρα και τελειώνω με 1 και ποδαράκι. Σε αυτό το σημείο τελειώνω εγώ το μπροστινό μου κομμάτι. Κάτω από το στήθος που ξεκινάει μέχρι το νόμο που έφτασα είμαι στα 40 εκατοστά. Σε περίπτωση που έχετε μεγαλύτερο στήθος, ακόμα μεγαλύτερο στήθος για μεγαλύτερο νούμερο, και αυτό εδώ σας το πάρει το στήθος και δεν φτάνει εδώ στο νόμο, προσθέτεται άλλο ένα σετ ακόμα. Σελ, καμάρες, κλείσιμο ευθεία. Στο μικρότερο νούμερο, εάν δείτε ότι έχετε φτάσει από τη μασχάλη σας πολύ ψηλά, σταματάτε μία επανάληψη. Σταματάτε μία επανάληψη πριν. Το V μου είναι ένα βαθύ V. Στα 37 εκατοστά, που φτάνει δηλαδή κάτω από το στήθος μου, όλο αυτό εδώ είναι ανοιχτό, γιατί από μέσα είπαμε ότι εγώ θα το βάλω με φανελάκι το καλοκαίρι ή με πουκάμισο τώρα. Ακόμα και με ένα πολύ ψηλό σιβαγκάκι. Κλείνω. Η πλευρά που έχω κάνει εγώ, η πλευρά που έχω δημιουργήσει είναι η αριστερή. Όταν ξεκίνησα να σας δείχνω στο βίντεο, σας έδειξα από το χώρισμα και μέσα, από το V. Οπότε, για να ακολουθήσετε ακριβώς τα ίδια βήματα, μην ξεχάσετε να ξεκινήσετε από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού σας. Θα κάνετε τη σειρά κανονικά με τις τρεις αλυσίδες και γυρνώντας ξεκινάμε τα κοψίματα του V, κάνοντας το σπασμένο σελ, το πρώτο που κάναμε και ούτω καθεξής. Τι γίνεται τώρα, ποια είναι η συμβουλή μου? Ενώ είναι μία αστεία εύκολη πλέξη, υπερβολικά εύκολη, Όλο το τρικάκι είναι στο πώς θα κάνουμε πολύ ωραίο το V μας με τις μειώσεις, επειδή είναι σελ και καμαρίτσες, αλυσιδίτσες, ή πώς θα κάνουμε πολύ όμορφα τη μασχάλη μας. Αφού δείτε όλο το βίντεο, εάν σας αρέσει και αποφασίσετε να το κάνετε, όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο που ξεκινάνε αυτές οι σειρές, δείτε πώς ξεκινάω κάθε μου σειρά, πατήστε pause, κάντε τη σειρά σας, δείτε πώς την τελειώνω. Δείτε πώς ξεκινάω την επόμενη σειρά, προχωρήστε το βίντεο, κάντε και εσείς τη σειρά σας και δείτε το τέλος πώς την τελειώνω. Γι' αυτό έκανα βήμα-βήμα όλες τις σειρές, για να έχετε το αβαντάζ σε κάθε σειρά να βλέπετε πώς ξεκινάω και πώς τελειώνω τη σειρά μου και να σας γίνει και εσάς έτσι ωραίο και γλυκό. Αφού λοιπόν κάνουμε και αυτό το μπροστινό και είπαμε ότι το V μας είναι κάτω από το στήθος μας, γυρίζουμε και αποφασίστε εσείς. Θέλετε να ξεκινήσετε πάλι όπως ξεκινήσαμε εδώ με τα σελ ανάποδα και να πλέξετε όλη σας την μπλούζα έτσι? Έχει καλώς. Θέλετε να την κάνετε σκέτα ποδαράκια, να είναι λία όλη η μπλούζα κάτω? Πάλι έχει καλώς. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που θα κάνω εγώ είναι να προσθέσω άλλο ένα σετάκι από κοχύλια, δηλαδή άλλους 8 πόντους σε αυτή τη σειρά τώρα. Θα κάνω άλλη μια σειρά με ποδαράκια από αυτή την πλευρά, προσθέτοντας όμως 8 πόντους, δηλαδή άλλο ένα σετ με κοχύλι, άλλο ένα κοχύλι. Θα γυρίσω πλέκοντας πάλι άριχτα μια σειρά, οπότε θα γίνει φαρδιά αυτή η φάσα μου. Και αφού θα έχω προσθέσει άλλο ένα κοχύλι, ξεκινώντας τα κοχύλια μου, θα μου βγούνε 11, δηλαδή θα την κάνω πιο φαρδιά εδώ την μπλούζα μου. Θέλω να την κάνω πιο φαρδιά, για να καλύπτει και καμιά κυλίτσα. Αυτό όμως θα μπορούσατε να το κάνετε και χωρίς να κάνετε κοχύλια. Ξεκινώντας τώρα κατευθείαν να πλέκετε σειρές με άριχτα, με σειρές με ποδαράκια, μπορείτε να κάνετε λίγες αυξήσεις. Σε σκέτα ποδαράκια εγώ θα κάνω τις αυξήσεις μου εδώ στη μέση, για να έρθει να κάνει άνοιγμα εδώ όμορφο. Και φτάνετε στο μήκος που θέλετε.
Εάν το πλέξετε με κοχύλια, θα τελειώσετε στη σειρά που είναι τα κοχύλια, για να κάνει γλωσσίτσες από κάτω. Δεν θα ολοκληρώσετε την επανάληψη. Σταματάτε στο ύψος που θέλετε στη σειρά με τα κοχύλια, για να κάνει μυτούλες. Και αφού τελειώσουν όλα και ενώνουμε τα πλάγια και τους ώμους μας επάνω με άριχτα, ήρθε η ώρα να κάνουμε τα άριχτα εδώ, για να στρώσουμε όμορφα το πλεκτό μας. Θα έρθει και θα ισιώσει έτσι και θα γίνει υπέροχο. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ γύρω γύρω άριχτα, όταν θα ενώσουμε τα μανίκια μας. Για να σας δώσω μια ιδέα, επειδή συνήθως περιμετρικές σειρές δείχνω στις τσάντες, πάμε να σας κάνω λίγο εδώ. Θα μπω στο πρώτο μου πόντο. Πατάμε τόσο κοντά ώστε να βγαίνουν όμορφα οι πόντοι μας. Ούτε να αφήνουμε πολύ μεγάλο κενό, ούτε να κάνουμε περισσότερους πόντους από ό,τι χρειάζεται. Εγώ προσωπικά, όταν είναι έτσι μεγάλο το κενό, δεν μπαίνω ποτέ έτσι μέσα, δεν μου αρέσει. Κοιτάω να πατήσω μέσα στον πόντο μου, ανάμεσα κάπου. Θεωρώ ότι μου στρώνει πιο όμορφα. Πατάω στο κεντρικό πόντο μου και από τον κεντρικό πόντο θα φύγω, θα γυρίσω και θα φύγω στο επόμενο δε.
Δεν έχει τρώσει τέλεια, πείτε μου. Δείτε ωραία καμπύλη. Δεν είναι μόνο τα άριχτα που στρώσαν την καμπύλη, είναι και οι σωστές μειώσεις από αυτή την πλευρά. Γι' αυτό σας είπα βήμα-βήμα να σταματάτε το βίντεο και να βλέπετε πώς ξεκινάω και πώς τελειώνω τη σειρά μου. Ελπίζω να σας αρέσει το μπλουζάκι και να το δω στο Facebook σε φωτογραφίες με ό,τι χρώμα σας κάνει χαρούμενες και αγαπάει η ψυχή σας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.